Το πρωί της Τετάρτης, πηγαίνοντας στα μαγαζιά μας, διαπιστώσαμε ότι ήταν παραβιασμένα. 9 μαγαζιά στην παλιά πόλη του Ναυπλίου παραβιάστηκαν το τρίτη βράδυ. Σε κάποια υπήρχαν υλικές ζημιές, είχαν σπάσει τζάμια, είχαν παραβιαστεί πόρτες, λείπανε αρκετά χρηματικά ποσά. Ευτυχώς όμως με την έγκυρη πρόσβαση της αστυνομίας και με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω την ασφάλεια Ναυπλίου για την έγκυρη αποτελεσματικότητα και αντιμετώπιση της κατάστασης. Συνελήφθη. Ένας. Ένα άτομο. Όλα τα μαγαζιά ήταν οι καφετέρειες στο παλιό Ναύπλιο. Σε κάποια χρησιμοποίησε από ό,τι γνωρίζω, γιατί τις Τετάρτη πρωί πήγαμε στην αστυνομία ουσιαστικά για να μας ειδοποίησαν, ας πούμε, ότι έχει συλληφθεί ο δράστης και να έρθουμε να δώσουμε κάποιες καταθέσεις και να δούμε και αν τα χρηματικά ποσά ανταποκρίνονται και ουσιαστικά δηλαδή να μας τα επιστρέψουν πίσω οι άνθρωποι. Σε μένα παραβιάστηκε η μία πόρτα και ουσιαστικά μου αφαιρέθηκε ένα μικρό χρηματικό ποσό. Όχι, εμείς αφήνουμε ουσιαστικά κάποια λεφτά για να μπορέσει να δουλέψει την άλλη μέρα το μαγαζί και κάποιες φορές αφήνουμε και κάποια χρηματικά ποσά για να ουσιαστικά για προμηθευτές, για να πληρωθούν οι προμηθευτές μας. Δεν του έφτιανε ένα μαγαζί, όπως κατάλαβα. Ναι, ήταν απίστευτο. Πώς από ό,τι γνωρίζω από την ασφάλεια, ήταν γύρω στις 4,5 ώρες. Πραγματικά θράσος. Τελικά πώς, από στοιχεία της κάμερας, από τι μπορείς να Από στοιχεία της κάμερας, σχεδόν και τα 9 μαγαζιά ουσιαστικά που ανοίχτηκαν, υπάρχουν στοιχεία στην κάμερα και στο δικό μας. Τον έπιασε η κάμερά μου και έτσι ξέρουμε και ότι είναι ο συγκεκριμένος άτομο. Λοιπόν. Η ασφάλεια είδε τα βίντεο και ουσιαστικά επιβεβαίωσε ότι είναι αυτός ο δράστης. Αν και ήταν άμεση η αντίδραση της ασφάλειας και στο τελευταίο μαγαζί, το ένα το ουσιαστικό, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να υπήρχαν κι άλλα, ουσιαστικά πιάσαν τον δράστη επ' αυτοφόρο. Νομίζω ότι ναι, έγινε αυτόφορο και μετά υπήρχε μια δικάσιμος. Νομίζω ότι είχε ένα λωστό τώρα, επειδή τον είδα στην κάμερα, τώρα δεν έχω τέτοιες λεπτομέρειες, η αλήθεια είναι. Αλλά η κάμερα, εμένα μου το παραβίασε με ένα μικρό λωστό. Και εμάς μας έκανε μεγάλη εντύπωση ότι, εντάξει, ξέρω, τι να σας πω, είναι κάτι πρωτάκουστο δηλαδή. Και εντάξει, υπάρχει και, είναι λίγο θράσος αυτό τώρα, δηλαδή μέσα σε ένα βράδυ να ανοίξει 9 και πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε η σύλληψη, δεν ξέρω μήπως συνέχιζε δηλαδή η δράση του και σε άλλα μαγαζιά. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είμαι εγώ, η αλήθεια είναι, είμαι μάλλον μόνο εγώ. Αλλά μετά από συζητήσεις που είχα και με συναδέλφους, μας ειδοποίησε για το τμήμα ασφαλείας του Ναυπλίου, καταλάβαμε ότι ήμασταν 9 μαγαζιά.